Πάμε τώρα να πούμε γρήγορα μια καλημέρα. Την ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για άλλη μια φορά. Είναι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας και συνάδελφός μου πάντα δημοσιογράφος, η Δώρα η Αυγέρη. Καλή σας μέρα, κυρία Αυγέρη. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροάτες και ακροατές του ΦΛΑΣ. Χαίρομαι που σας ακούω. Και εμείς, και εμείς. Κυρία Αυγέρη, προχωρώ κατευθείαν στο θέμα το οποίο από χθες έφτασε πολύ ψηλά, να το πω έτσι, στην ατζέντα της ειδησιογραφίας. Αφορά τη Θεσσαλονίκη, αφορά τη Σπάρτη, αφορά και την Κομωτινή. Αναφέρομαι στην ανακοίνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με την οποία ουσιαστικά δείχνει πως ο διαγωνισμός μέχρι τώρα πηγαίνει άκαρπος. Λίγες ώρες αργότερα είχαμε τις δηλώσεις του Υπουργών Σκέρτσου και Γκάγκα, οι οποίοι είπαν ότι θα προχωρήσει ο διαγωνισμός. Και θα ήθελα σκέψεις δικές σας, γιατί και ο κύριος Ξανθός είπε ότι μας προκαλεί ανησυχία το λιγότερο όλο αυτό το θέμα. Σας ακούω. Να βοηθήσουμε λίγο τις ακροάτες και τους ακροατές να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, κύριε Θεοδωρακίδη. Πρόκειται για μια δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενός πολύ εύρωστου Ιδρύματος, η οποία είχε υπογραφεί η σύμβαση αυτή, η συμφωνία, και δρομολογηθεί ήδη από το 2018, όταν κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και στο Υπουργείο Υγείας επικεφαλής ο κύριος Ξανθός και ο κύριος Πολάκης. Και σε ό,τι αφορά στην Θεσσαλονίκη, για την δημιουργία, για την κατασκευή ενός σύγχρονου πρότυπου πανεπιστημιακού παιδιατρικού νοσοκομείου, δημόσιου νοσοκομείου. Σημαντικό αυτό, αυτό που βάζετε στη συζήτηση. Δημόσιου νοσοκομείου. Προϊόντος του χρόνου, ούτως ή άλλως δεν μεσολάβησε και πολύς χρόνος, παρά οι εκλογές του 19, από το 18 μέχρι το 19, έρχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη και κατόπιν η ηγεσία στο Υπουργείο Υγείας Πλεύρη Γκάγκα και μετατρέπουν αυτή την σύμβαση δωρεάς με όρους το νοσοκομείο να μην είναι πια δημόσιο, αλλά να είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και όλη η χρηματοδότηση λίγο πολύ να στηριχθεί σε αυτό που λέμε στην ιδιωτική χρηματοδότηση, στα ΣΔΙΤ. Το θυμόμαστε όλο αυτό, γιατί απασχόλησε τη είχαμε μιλήσει τότε. Και μάλιστα εμείς είχαμε εκφράσει τότε τις επιφυλάξεις μας και είχαμε αντιδράσει, και γι' αυτό δεν είχαμε υπερψηφίσει τη συγκεκριμένη κύρωση. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί μετέτρεπε το χαρακτήρα του νοσοκομείου. Γιατί ακριβώς τότε, πολύ έγκαιρα, είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας, αλλά και την ανησυχία. Δεν ήταν μόνο μια στεγνή, ξέρετε, ένσταση αντιπολιτευτικού τύπου. Ήταν ακριβώς γιατί είχαμε την αγωνία το πώς θα μπορέσει να δρομολογηθεί αυτό το έργο. Και φτάσαμε σήμερα, 2023 προεκλογικά, ενώ έβγαινε κάθε φορά που ερχόταν ο κύριος Μητσοτάκης και ερχόταν στη Θεσσαλονίκη, λίγο πολύ εγκαινίαζε και το παιδιατρικό νοσοκομείο, να λέει το Ίδρυμα ότι δεν μπορώ να προχωρήσω. Γιατί στην ουσία οι εργολάβοι έρχονται και ζητούν, κάνουν προσφορές με όρους τέτοιους που εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Ακόμα και δύο φορές πάνω. Υπερδιπλάσια από ό,τι από αυτό που εγώ μπορώ να ανταποκριθώ. Mm. Ακόμα και τη στιγμή που μιλάμε, πέρα από κάποιες αμήχανες δηλώσεις από τον Υπουργό Επικρατείας που δεν είναι και καθήλυν αρμόδιος, παρά από όσο νομίζω θα είναι υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη και θα πρέπει να απαντά για τα τοπικά ζητήματα, και την αναπληρώτρια Υπουργό και την κυρία Γκάγκα, δεν έχουμε μία επίσημη απόφαση σε ανώτατο επίπεδο, απάντηση, συγγνώμη και ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό για το τι θα γίνει με το έργο. Ναι. Ακριβώς γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιέφερε μόνο πάλι να βάλουν κάποιους όρους για δουλειές. Και αυτό είναι το ερώτημά μας. Τι θα γίνει? Δεν υπάρχει απάντηση. Τουλάχιστον δεν υπάρχει απάντηση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από τον Πρωθυπουργό αυτής της κυβέρνησης, τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, να προχωρήσω στα υπόλοιπα ατζέντα, τα θέματα της ατζέντας, να το πω, γιατί το θερμόμετρο πολιτικά έχει ανέβει ψηλά και το ξέρουμε πολύ καλά. Μπορεί να μην έχουμε την ακριβή ημερομηνία των εκλογών, αλλά όλα δείχνουν πως... Σε προεκλογικό χρόνο βρισκόμαστε ούτως ή άλλως. Μην το κρύβουμε, ναι. Τώρα, εδώ όμως χθες είχαμε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, ο συνάδελφό μας τον Γιώργο τον Κουβαρά, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και σε ένα, να το πω έτσι, αφήγημα νοθείας. Ο Τσίπρας θα στήσει αφήγημα νοθείας, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Θα ήθελα μια σκέψη δική σας, κύριε. Γιατί ξέρει το αποτέλεσμα ο κύριος Μητσοτάκης. Και αφού είναι τόσο σίγουρος, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν μιλούν για μονάδες, για 6 μονάδες διαφορά, 7 μονάδες διαφορά, αέρα, αυτοδυναμία, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Τι πράγμα, τι είναι αυτό που λέει? Αλλά τώρα μην κάνει τον ανήξερο για το πώς έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα, και πολιτικό κλίμα, εξαιτίας των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών, αυτού του ζώφου που ζούμε, εξαιτίας αυτού που έχει δημιουργήσει ως κατάσταση ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Και με τις παράνομες παρακολουθήσεις που στήθηκαν μέσα στη Μαξίμου ΑΕ, μέσα στο παρακρατικό επιτελικό παρακράτος της Μαξίμου ΑΕ, και όλες αυτές τις ιστορίες τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να λύσει και να δώσει απάντηση. Είναι δυνατόν να πάμε σε εκλογές, και αυτό δεν το λέμε τώρα, το έχουμε πει ήδη από τον Αύγουστο, το έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς
να έχει απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης ποιο, με εντολή ποιου παρακολουθείται σχεδόν το μισό πολιτικό προσωπικό της χώρας, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και οι δημοσιογράφοι. Ποιος θέλει εκβιαζόμενους πολιτικούς και πολιτικά πρόσωπα. Να πάμε σε ένα είναι δυνατόν, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας σε μια συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό της Θεσσαλίας, ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας είναι ένας υποψήφιος πρωθυπουργός που συνομιλεί, που έρχεται σε επικοινωνία με τα στελέχη του. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζουμε εάν αυτές οι επικοινωνίες παρακολουθούνται και ποιος τις ακούει και ποιος τις γνωρίζει. Κυρία Βιέρη, τώρα και να δώσω ακόμη ένα στοιχείο τώρα, επειδή αναφερθήκατε στον πρόεδρο. Και συγγνώμη λίγο, γιατί μέσα από τα αιτούμενα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ είναι και η αντικατάσταση του Υπουργού Εσωτερικών για τον προεκλογικό χρόνο. Θα πρέπει να πάμε με έναν κοινή αποδοχή υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών. Δεν μπορεί να είναι ο κύριος Βορύδης αυτός. Μάλιστα, θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Τώρα, να δώσω ακόμη ένα στοιχείο, επειδή αναφερθήκατε στον πρόεδρο, να πω πως ο πρόεδρος σας σήμερα θα είναι στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, θα έχει συναντήσει με κτηνοτρόφους στη Φιλήρα των Τρικάλων, θα συναντηθεί με μέλη εκπροσώπους στα Μπλόκα και θα μιλήσει στην Καρδίτσα. Έχει το κουράγιο ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στα Μπλόκα των αγροτών, να συναντηθεί με τους αγρότες, με τους κτηνοτρόφους. Δικοί του άνθρωποι είναι στα Μπλόκα, ξέρετε, και αγροτοσυνδικαλιστές που προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Συνομιλήσατε λίγο μαζί τους να δείτε πού βρίσκονται. Είναι σε απόγνωση άνθρωποι. Σε απόγνωση για τους κτηνοτρόφους που αναγκάζονται να σκοτώνουν το ζωικό τους κεφάλαιο γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να θρέφουν τις αγελάδες και τα πρόβατα και τα κατσίκια. Γιατί δεν είναι πια συμφέρουσα η κτηνοτροφία. Γιατί το κόστος παραγωγής είναι διπλάσιο και τριπλάσιο από αυτό που μπορεί να πουλά ένας κτηνοτρόφος με ανοιχτές τιμές στα καρτέλ των γαλακτοβιομηχανιών και στα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, των αλυσίδων. Ρωτήστε τους παραγωγούς, πάτε στα βασιλικά να δείτε, κύριε Θεοδωρακίδη. Είμαι σίγουρη, τα γνωρίζετε. Τα γνωρίζω είναι πολύ καλά και το ξέρω. Ρητορικό αυτό το, ρητορική αυτή η παράκληση που σας απευθύνω. Αντίληπτο. Ούτε συζήτηση, το ξέρουμε. Κύριε Βιέρη, τώρα να σας ρωτήσω για το εξής, γιατί ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, θα κυριαρχήσει και σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, αφορά τα κόκκινα δάνεια. Χθες είχαμε και την επίσημη, να το πω έτσι, απόφαση του Αρείου Πάγου. Είχαμε τη συνάντηση του κ. Τσίπρα με αντιπροσωπεία. Την επίσημη, με μεγάλη σπουδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, το πότε τη βγάλανε. Τώρα είναι αυτό που έλεγε ο Σταβίδης. Πότε πρόλαβαν, πότε τα συμφώνησαν, πότε τα καθαρογράψανε. Είναι σε χρόνο ρεκόρ. 1,5 χρόνο έκανε για να γραφτεί η απόφαση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και μέσα σε μια εβδομάδα βγήκε η απόφαση για τα φαντς από τον Άριο Πάγο. Ενώ έχουμε μια εβδομάδα πριν και τις αποκαλύψεις και για ενδεχόμενη σχέση, όχι ενδεχόμενη, ιού του ανώτατου εισαγγελέα με εταιρεία Funds, ως δικηγόρος και ως νομικός εκπρόσωπος αυτών των εταιριών, αυτής της εταιρείας μάλλον, μιας εταιρείας. Μιας εταιρείας, όπως το είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρός σας τώρα. Αυτό το θέμα σίγουρα θα απασχολήσει, νομίζω, τη συζήτηση, τη δημόσια, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Εδώ εσείς τι βλέπετε, θα μπορούσε να κάνει κάποια ρύθμιση η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και δεν την κάνει? Τι ακριβώς συμβαίνει, κατά τη γνώμη σας? Μα δεν είναι η κυβέρνηση, είναι αυτή που προκάλεσε και αυτή την κατάσταση. Είναι σαν να λέμε από τον δολοφόνο να ξαναδώσει ζωή στο θύμα του. Τα γονατισμένα νοικοκυριά και τα σπίτια, τα 700.000 σπίτια που βρίσκονται σε κίνδυνο πληστηριασμών και έξωσης, είναι απότοκο των επιλογών και των αποφάσεων της ίδιας της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη. Ο νόμος, ο πτωχευτικός που ψηφίστηκε μέσα στην πανδημία, είχε ανοίξει το δρόμο, το είχαμε πει και τότε. Ναι. Και το είχαμε στυλιτεύσει και φέραμε τρεις τροπολογίες τις οποίες αρνήθηκε να δεχθεί και μέσα στο 20 και μέσα στο 21 ο κύριος Μητσοτάκης και τα αρπακτικά του. Ενώ εμείς καταθέταμε τροπολογίες, τα αρπακτικά τύπου Πάτσιδων μαζεύαν χρήματα. Τώρα, να πάμε... Και να πω κάτι, αυτό όλο που γίνεται, δεν είναι, ξέρετε, να μας αφήνει αδιάφορους. Είναι μαύρο πολιτικό χρήμα. Το τι χρήμα μαζέψαν με τις απευθείας αναθέσεις και όλοι με όλη αυτή τη ρεμούλα φαίνεται τώρα στο πόσο απλόχερα το σκορπάνε ακριβώς για να μπορέσουν να ψωνίσουν το εκλογικό αποτέλεσμα που θέλουν. Γιατί αντιμετωπίζουν τον κόσμο ως πελάτη, όχι ως έναν άνθρωπο, μια κοινωνία με κοινωνικές ανάγκες. Τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα κεντρικό τραπεζίτη? Ναι. Ότι αυτή η κοινωνική κρίση που δημιουργείται με τους πληστηριασμούς και με τις μαζικές εξώσεις θα είναι μια μεγάλη οικονομική κρίση και για το ίδιο το τραπεζικό σύστημα.
το οποίο φροντίζει να έχει τεράστια υπερκέρδη, να έχει διασφαλισμένο διασφαλισμένη την διανομή των μερισμάτων, με κόστος δανεισμού για τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους, τα ελληνικά νοικοκυριά δυσβάσταχτο και διπλάσιο και τριπλάσιο από ό,τι είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και με τα επιτόκια κατά τα καταθετικά να είναι στα τάρταρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, ανοίγω μια νέα σελίδα στη συζήτησή μας και πάω στο σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία. Έχουμε ένα θαύμα, να το πω έτσι, μετά από 260 ώρες ανέσυραν ζωντανό 12χρονο αγόρι διασώστες. Ξέρουμε πολύ καλά τις προσπάθειες που έκαναν οι δυνάμεις μας, τον ΕΜΑΚΤ, η ελληνική ομάδα διάσωσης και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Πολύ σημαντικό. Θα ήθελα μέσα από όλα από αυτά να μου πείτε αν μπορεί να προκύψει μια διπλωματία των σεισμών στη σχέση μας με την Τουρκία. Αυτό είναι σίγουρο. Και είναι η διπλωματία των ανθρώπων, των καθημερινών ανθρώπων. Αυτό φάνηκε και στην έξαρση της σεισμικής, θυμόσαστε τα τέλη της δεκαετίας του 90, που υπήρχε πάλι μια αναθέρμανση των σχέσεων. Το ζήτημα είναι όμως πώς θα χτίζεις αυτή την σχέση σε στέρεες βάσεις με θεμέλια. Και να μην περιμένεις το τυχαίο, το συγκλονιστικό, το τραγικό, τόσο τραγικό όσο είναι ένας μεγάλος σεισμός που προκαλεί εκατοντάδες, δεκάδες, χιλιάδες θανάτους. Μάλιστα. Αυτό είναι και πάρα πολύ ευκαιριακό και είναι και πάρα πολύ σκληρό. Άρα θα πρέπει να, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την χώρα μας και την εξωτερική της πολιτική, να μην επενδύει στο ευκαιριακό, όπου θα την πάει ο άνεμος, σαν αυτό το πλοίο που το έφερε λίγο κοντά στον Σαρονικό, θυμόσαστε. Το 2020. Ο στρατηγός άνεμος. Αλλά να έχεις μια στέρεη πολιτική, πολυεπίπεδη, πολύπλευρη, που να αντιλαμβάνεσαι την θέση της Ελλάδας στην περιοχή, στην Βαλκανική, που να μην είσαι δεδομένο σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, που να αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είσαι απλά ένα σύνορο που ορθώνεις τύχη, αλλά είσαι ο υπερασπιστής των ευρωπαϊκών αξιών και των δημοκρατικών αρχών. Κύριε Μιέλ, να το απαιτείς αυτό επίσης και από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και από το Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο. Θα δούμε, σήμερα είναι και η διάσκεψη για την ασφάλεια του Μονάκου και αυτή είναι σημαντική, την παρακολουθήσουμε και αυτή. Να φανταστώ πως θα είστε υποψήφια στη δεύτερη περιφέρεια, αν και δεν ανακοινώθηκαν επίσημα, αλλά το περιμένουμε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, να ευχηθώ δηλαδή καλή επιτυχία. Αλλά εκτός απρόπτου, θα είμαι εκ νέου υποψήφια στην Β' Θεσσαλονίκης. Τα προβλήματα περιμένουν, αλλά ξέρετε, περιμένουν και τις λύσεις. Υπάρχει ένα έτοιμο, κοστολογημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που θα έρθει με πολύ μεγάλη ετοιμότητα και γρηγοράδα για να το εφαρμόσει και με νομοσχέδια. Τουλάχιστον μπορώ να σας μεταφέρω και αυτό που συμβαίνει στο δικό μου τομέα ευθύνης, στον τομέα υγείας, για να ανατάξουμε το Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να ανακτήσουν τα νοσοκομεία τον δημόσιο χαρακτήρα τους, να έρθουν νέοι άνθρωποι να δουλέψουν. Αυτό θέλει σχέδιο, θέλει αποφάσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία. Θερμά ευχαριστώ. Εμείς, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να πω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαβιέρη.